Κύριε Στεφανή, εμείς δεν τα έχουμε με τις ενόπλες δυνάμεις. Το αντίθετο. Και προκαταβολικά σας λέω ότι δική μας είναι στην πρώτη γραμμή. Τα έχουμε με τις πολιτικές των κυβερνήσεων. Και πολλά στελέχη, πάρα πολλά, πέρα και έξω από πολιτικές πεπιθήσεις, μας ακούνε πολύ καλά. Και θα απαντήσω με επιχειρήματα. Γιατί εμείς λέμε όχι. Το όχι δεν αφορά την υπεράσπιση της κυριαρχίας των συνόρων της χώρας μας. Ούτε ποτέ. Και το έχουμε αποδείξει, κύριε Βρούτση. Και θα τα πω μετά. Τι λέτε λοιπόν, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, λέτε ότι με την αγορά των 12 μεταχειρισμένων και των 6 καινούριων αεροσκαφών Ραφάλ, ότι με αυτή την αγορά αλλάζει ο συσχετισμός ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που η Τουρκία τι αποτελεί, κύριε Λαζαρίδη, αποτελεί την απειλή, όπως είπατε, εξ Ανατολάς. Εμείς καλούμε το λαό και ιδιαίτερα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων να μην παρασυρθούν από τις μεγάλες κορώνες εντός εισαγωγικών ή εκτός, αν θέλετε, πατριωτικές, αλλά να κρίνουν αντικειμενικά, ψύχρεμα, με βάση την εμπειρία που έχουν τόσων χρόνων και λέω πάλι στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων ακόμα περισσότερο, που έχουν συγκεκριμένη εμπειρία από αυτά, να κρίνουν με αυτά και με την ίδια την πραγματικότητα. Θα θέσουμε το πρώτο ερώτημα. Η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ. Υποτίθεται ότι ανήκει, έτσι λέτε, σε μια συμμαχία. Για ποιους λόγους? Λέτε λοιπόν ότι αυτή εγγυάται την ασφάλεια της χώρας μας. Αυτό δεν λέτε? Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένας μύθος. Η Ελλάδα ανήκει στο ΝΑΤΟ όχι γιατί υπερασπίζεται τα συμφέροντα του ελληνικού και άλλων λαών, αλλά γιατί το ΝΑΤΟ είναι η σιδερένια φτέρνα, θα το έλεγα, ο εγγυητής αυτών που κατέχουν τον πλούτο. Αυτά τα συμφέροντα υπερασπίζεται σε όλο τον κόσμο. Είναι προστάτης αυτών που κατέχουν όσα κατέχει όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα και δεν είναι πάνω από 10% αυτή. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ πολιτικά. Υπερασπίζεται δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα και όσοι λαοί προσπάθησαν ή να σηκώσουν κεφάλι ή τέλος πάντων να διαφοροποιηθούν από το σχέδιά τους, τσακίστηκαν. Αίμα, όλη η ανθρωπότητα. Ο χάρτης είναι γεμάτος από αίμα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η περιοχή μας η ίδια. 120 και πάνω επεμβάσεις έχει κάνει το ΝΑΤΟ στην ιστορία του. Και μια και λέμε για την περιοχή μας, ακούστε εδώ, δεν μπορεί να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ο Άσαντ είναι δικτάτορας. Ενώ η μαυρίλα της Σαουδικής Αραβίας είναι συμμάχος. Ναι ή όχι? Έτσι δεν είναι, κύριε Παναγιωτόπουλε? Πέστε μας λοιπόν, το σκοταδιστικό κράτος των αραβικών χωρών είναι ο σύμμαχος και η δημοκρατία, ενώ η Συρία δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τον Καντάφη τον είχατε θεό και μόλις άλλαξε τα συμβόλαια για τα πετρέλαια, τους έκανε τον ΝΑΤΟ μπάχαλο. Με δολοφονίες, με βομβαρδισμούς, με όλα αυτά. Είναι αλήθεια αυτή ή όχι? Αυτή την αλήθεια καλούμε να σκεφτούν ο ελληνικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεύτερο ερώτημα. Λέτε εσείς, μα κάπου πρέπει να ανήκουμε. Αυτό είναι σύνδρομο. Κάθε λαός πρέπει να ανήκει στη χώρα του. Και κάθε χώρα πρέπει να ανήκει στο λαό της. Δεν χρειάζεται προστάτες. Και λέτε λοιπόν ότι εμείς πρέπει να ανήκουμε γιατί πρέπει να μας εγγυείται κάποιος την ασφάλεια. Ερώτημα. Απλό. Ποιος απειλεί την ασφάλεια της Ελλάδας? Η Ρωσία? Όχι ότι είναι καλή η Ρωσία. Η Κίνα? Ποιος? Το Ιράν? Ποιος την απειλεί? Την απειλεί η Τουρκία. Τι είναι η Τουρκία? Είναι σύμμαχος μέσα στο ΝΑΤΟ. Και σαν ρωτάμε απλά και απευθυνόμαστε και στον ελληνικό λαό. Τι διάολο συμμαχία είναι αυτή που ο σύμμαχος απειλεί το σύμμαχο και προβάλλει διεκδικήσεις, αναθεωρητισμούς και όλα τα οποία είναι σωστά και δεν τα επαναλαμβάνω? Τι σόη συμμαχία είναι αυτή? Εδώ συνεταιρισμό να έχεις, άμα σε κλέβει και σε απειλεί ο συνέτερος, το διώχνεις ή φεύγεις από το συνεταιρισμό. Έτσι δεν είναι? Το λέω απλά, όχι απλοϊκά, για να δείξουμε την υποκρισία που υπάρχει και την αντίφαση της ίδιας της πολιτικής σας. Εμείς συμφωνούμε ότι πράγματι η τουρκική αστική τάξη
απειλή, έχει διεκδικήσεις, έχει όλα αυτά. Ωστόσο όμως, πώς μπορεί να εξηγήσετε σε ένα λαό ότι μαζί με την Τουρκία συμμετέχετε στα ανατολικά γυμνάσια, μαζί με την Τουρκία αύριο σε πολέμους και ταυτόχρονα λέτε ότι είναι ο αντίπαλος μας. Δεν στέκεται αυτό. Δεν στέκεται. Και αυτό πρέπει να το σκεφτεί και ο κόσμος. Δεύτερο ερώτημα. Το ΝΑΤΟ και η ασφάλεια. Σας ρωτάω ευθέως, κύριε Παναγιωτόπουλε, και κύριοι όλοι εδώ που υποστηρίζετε το ΝΑΤΟ. Πέστε μας αλήθεια. Γιατί το ΝΑΤΟ δεν μπαίνει σαφή θέση απέναντι στις παράνομες, με το διεθνές δίκαιο λέμε, και έτσι είναι, διεκδικήσεις της Τουρκίας. Γιατί ποτέ ο Στόλτεμπεργκ και όλοι αυτοί οι μακελάριδες των λαών δεν βγαίνουν να πούν ότι η Τουρκία έχει παράλογο, έχει απαιτήσεις εκτός διεθνούς δικαίου και πρέπει να συμμαζευτεί. Γιατί δεν κάνουν μία κίνηση να αποτρέψουν αυτά που γίνονται κάθε μέρα στο Αιγαίο. Που οι πιλότοι μαζούν πάνω στον δρόμο όλη την ώρα. Γιατί δεν το κάνει αυτό. Τι σώη συμμαχία είναι αυτή δηλαδή που δεν σε προστατεύει όχι με γνώμονα αλλά με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Δεν ξέρει το ΝΑΤΟ που είναι τα σύνορα. Δεν ξέρει τις διεθνείς συμφωνίες. Δεν ξέρει το δίκαιο της θάλασσας. Το ξέρει. Όμως το γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων για να μην πω καμιά βαριά λαϊκή κουβέντα. Γιατί το γράφει. Γιατί δεν το ενδιαφέρει. Τρίτο ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Νομίζω ότι ήμασταν οι λιγότερο που μιλήσαμε λιγότερο. Τρίτο ερώτημα. Μιλάμε για εξοπλισμούς. Μάλιστα. Γιατί σχετίζεται με το νομοσχέδιο. Δεν κάνουμε θεωρητική συζήτηση μόνο. Πέστε μας λοιπόν εδώ τώρα. Τι διάολο συμμαχία είναι αυτή που οι ισχυροί σύμμαχοι πουλάνε όπλα, οι μεγάλοι ιδιαίτερα, και στον έναν και στον άλλον. Ποια υπεροπλία μας λέτε τώρα. Αν αύριο δώσουν τα F-35 οι Αμερικάνοι και τα βρουν με την Τουρκία, άιντε να πάρουμε και εμείς F-35. Έτσι δεν είναι. Τι συμμαχία είναι αυτή που οι μεγάλοι σας σύμμαχοι, Ιταλία, Ισπανία κλπ, ετοιμάζουν αεροπλανοφόρο για την Τουρκία, του Ανατολού. Που υποτίθεται ότι είναι αντίθετη με τις διεκδικήσεις της Τουρκίας, αλλά ποτέ δεν παίρνουν καμία σαφή θέση για όλα αυτά τα πράγματα. Και ας πάμε λοιπόν στο μύθο, κατά τη γνώμη μας, της ελληνικής υπεροπλίας με τα Ραφάλ. Για όλους σας τα λέμε αυτά. Και κυρίως για τον ελληνικό λαό και τα στελέχη των ανάπλων δυνάμεων. Ο Ρουζ Ράις, τους ξεφτυλίσαμε, λένε λαϊκά. Δηλαδή είχαμε υποβρύχια που τέλος πάντων ήταν αόρατα κλπ. Συμφωνούμε, έγινε αυτό. Τι έγινε την άλλη μέρα. Παραγγελία 6 υποβρυχίων που θα τα δώσει η Γερμανία και λέτε ό,τι θέλετε, όσο καυγά και να κάνετε, γιατί κυριαρχούν τα οικονομικά συμφέροντα και οι επενδύσεις της Γερμανίας στην Τουρκία είναι άπειρες. Άρα δεν έχουν αρχές συμμαχίας, έχουν αρχές οικονομικών συμφερόντων όπως και οι άλλες χώρες. Θα πάρει 2-14, πιθανά και καλύτερα από τα δικά μας, πιο σύγχρονα, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και όλα αυτά η τεχνολογία τρέχει και επομένως. Τι διάολος σύμμαχοι είναι αυτοί. Τι σύμμαχοι είναι αυτοί. Ποια υπεροπλία θα εξασφαλίσει. Το ίδιο λέω θα γίνει και μετά και με τα αεροπλάνα είπα προηγουμένως. Και τώρα ας διδαχτούμε και λίγο από την ιστορία και καλούμε ειδικά τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που γνωρίζουν πιο αναλυτικά. Το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο είχαμε υπεροπλία, ναι ή όχι. Εμείς είχαμε Phantom και η Τουρκία είχε TAF-34 Νίκο. TAF-30. Τα οποία ήταν αρχαία. Τα Phantom ήταν στα αεροδρόμια της Κρήτης έτοιμα να απογειωθούν. Και δεν θα γινόταν απόβαση. Γιατί δεν απογειώθηκαν. Γιατί δεν άφησαν οι Αμερικάνοι. Καθαρό. Και αυτό το ομολόγησαν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμα ζωντανοί και ήταν εκείνη την εποχή δεύτερο ή μία. Θα επικαλεστώ κάτι, πέρασαν και τα χρόνια. Ήσουνα στο θάλαμο επιχειρήσεων Νίκο. Παπαναστάσεις, παρακολουθούσες. Το ελληνικό ναυτικό είχε υπεροπλία. Μπορούσε να αποτρέψει ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε στα Ήμια. Τι έγινε. Οι Αμερικάνοι είπαν stop. Και μάλιστα ο κύριος Σιμίτης, κύριε Κατρίνη, ο κύριος Σιμίτης και κύριε Κεγκέρογλου, ευχαριστούμε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ποτέ δεν πήρε θέση για τη διεκδίκηση των ημείων. Μετά.
Μετά λέω τώρα, εμείς δεν είμαστε υπέρ του πολέμου, το αντίθετο. Λέω λοιπόν ότι τα επιχειρήματά σας από την ίδια τη ζωή απορρίπτονται, όχι επειδή τα λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τρίτο θέμα για τους εξοπλισμούς. Γιατί εμείς δεν μιλάμε στον αέρα. Υπάρχει μονομέρεια ή όχι? Μπορεί η Ελλάδα πέρα από την εξαίρεση των S-300 που τις πήραμε την Κύπρο, δεν θέλω να τα πω αυτά, τα ξέρετε. Μπορεί να πάρει άλλα οπλικά συστήματα με βάση τις δικές της ανάγκες που να μην κουμπώνουν με το ΝΑΤΟ? Δεν μπορεί. Όλοι οι εξοπλισμοί περνάνε από τον πάγκο. Και ο πάγκος λέγεται ΝΑΤΟ. Γιατί περνάνε από τον πάγκο? Γιατί πρέπει να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της συμμαχίας. Όπως και τα Ραφάλ και αναβάθμιση των F-16. Τα είπε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, τα έχουμε πει πολλές φορές. Τι γράφει η έκθεση στο Πεντάγωνο? Να αναβαθμιστούν τα F-16 σε επίπεδο Viber, γιατί ανταποκρίνονται στα συμφέροντα της συμμαχίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή ήταν η εισήγηση. Παρακαλώ, κύριε Παφίλη, είναι 10 λεφτά. Ναι, αφήστε με, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει τώρα. Όχι, εντάξει, αφήστε για καμιά φωνή διαφορετική. Πρέπει να στοιχειοθετήσουμε γιατί διαφωνούμε και όχι να ακούμε διάφορες κορώνες και διάφορα τέτοια σαν τον κύριο Βρούτσι. Όλες τις φωνές ακούμε, αλλά εν όψη τότε και ο αρχηγός μίλησε λιγότερο χρόνο από ό,τι προβλεπόταν. Σας παρακαλώ στα 12 λεφτά να ολοκληρώσετε. Λέω λοιπόν, τρίτο θέμα, για πέστε μας αλήθεια. Εμείς τι λέμε, για να είμαστε καθαροί, ο ελληνικός στρατός πρέπει να έχει μία αποστολή, τελεία, να υπερασπίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα και το σύνολο της χώρας. Για πέστε μας λοιπόν, και σε αυτό είμαστε ούτε βήμα πίσω, ούτε και βήμα μπροστά. Θα τα πούμε τα όπλα. Ποια όπλα? Όταν στέλνεις στην Νορβηγία 2F-16, έχεις ρωτήσει τον ελληνικό λαό πόσο πληρώνει? 10.000 την ώρα είναι η πτήση. Δεύτερον είναι η μισθή. Τρίτον είναι η φθορά των αεροσκαφών. Τι θέλουν οι φρεγάτες στο Ορμούζ? Εθνικά συμφέροντα υπερασπίζουν. Τι ήθελε η φρεγάτα του Πασόκ ήταν τότε? Δεν θυμάμαι, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, δεν θυμάμαι ακριβώς. Έξω από τη Λιβύη. Ποια συμφέροντα εθνικά υπερασπίζει εκεί? Ποια συμφέροντα υπερασπίζει στο Μάλι? Ποια συμφέροντα στο Αφγανιστάν? Ποια συμφέροντα στο Ιράκ που στέλνονται στρατιωτικές δυνάμεις εκεί? Για ποιο λόγο, όταν είναι πολύτιμες μέσα σε αυτή την κρίση? Γιατί στέλνετε τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, τη συστοιχία, την οποία την πλήρωσε χρυσή ο ελληνικός λαός, και είμαστε σε μια κρίση? Και ουσιαστικά, δεν θέλω να πω βαριές κουβέντες, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα. Τι κάνεις? Μειώνεις το ελληνικό εμπροστάσιο για ποιο λόγο στη Σαουδική Αραβία, κυρίες και κύριοι του ΝΑΤΟ που φωνάζετε? Ποιον σημαδεύουν οι Patriots? Το Ιράν. Έχουμε πρόβλημα εμείς με το Ιράν? Σαν χώρα μας απειλεί? Όχι. Γιατί? Γιατί είσαστε ενταγμένοι μέσα στο γενικό σχεδιασμό, γιατί αυτοί που κατέχουν τον πλούτο της Ελλάδας θέλουν να μπούμε μέσα, και έτσι κάνουν και σπρώχνουν κιόλας, και καμιά φορά σπρώχνουν και σε ενέργειες τυχοδιοκτικές, ακριβώς για να πάρουν ένα κομμάτι από τη Λία. Πέστε μας πόσο κοστίζουν οι ανατολικές ασκήσεις. Σας ρωτάω και βιέστε όποιος θέλει από τους δυο σας να μου πείτε ποιο είναι το σενάριο των ανατολικών ασκήσεων. Ποιος είναι ο αντίπαλος των κοινών ανατολικών ασκήσεων? Στην Νορβηγία ποιος είναι? Η Ρωσία. Στη Μαύρη Θάλασσα ποιος είναι? Η Ρωσία. Με το Ισραήλ ποιος είναι? Και τους Αμερικάνους. Η προσομοίωση που έγινε στα Γρεβενά επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα. Η προσομοίωση ήταν οι περιοχές του Ιράν που ταιριάζουν με τις δικές μας. Αυτό είναι η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της χώρας μας? Γι' αυτό και σας δίνουν τέτοια όπλα που αυτοί βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί αυτοί μετράνε τι έχει η Ελλάδα, τι έχουν πολύ. Και οι υπόλοιποι. Θα τελειώσω. Εμείς δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε. Και παίρνουμε και την πολιτική ευθύνη. Λέμε όμως, και το ξέρετε πολύ καλά και ο ένας και ο άλλος, αλλά γενικώς και η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα, ότι εμείς δεν παζαρεύουμε την εθνική αναξαρτησία ούτε πίσω, ούτε όμως και μπροστά. Δεύτερον, δεν δεχόμαστε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να χύσουν το αίμα τους για ανατολικά σχέδια. Γιατί αυτό μπορεί να συμβεί. Δεν τα δεχόμαστε όλα αυτά. Και λέμε λοιπόν ότι αυτή η πολιτική δεν υπηρετεί τα συμφέροντα ούτε του ελληνικού λαού, ούτε άλλων λαών. Μας είπαν θα κρυθούμε από την ιστορία. Ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Βαρδιτσώτης το πρωί. Ακούστε, κύριε Βρούτση. Όταν μιλάτε για ιστορία,
πέρα από τα λάθη και τις αδυναμίες, δεν θα μιλάτε για μας. Γιατί όταν ήρθε η τριπλή κατοχή στην Ελλάδα, η παράταξή σας και η αστική τάξη της Ελλάδας έφυγε στην Αίγυπτο, εκτός Ελλάδας. Και εμείς κάναμε την εποπτεία της εθνικής αντίστασης. Όταν κρίθηκαν πάντα τα ελληνικά συμφέροντα ενώ της χώρας, ήμασταν πρώτοι και στην πρώτη γραμμή, όπως είμαστε και σήμερα, πάντα. Αλλά δεν πρόκειται να δεχτούμε ποτέ να θυσιαστεί ο ελληνικός λαός για να υπηρετηθούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και στο επιχείρημα, δηλαδή των πλουτοκρατών, που δεν έχουν πατρίδα. Το έχουν αποδείξει ιστορικά. Θα πω ονόματα και διευθύνσεις αν το ξαναπείτε. Αν το ξαναπείτε, θα πω ονόματα. Συγκεκριμένα ονόματα, τα οποία έχουν δημοσιευτεί. Λέω λοιπόν, όσοι μας λένε ότι αυτός είναι ο κόσμος, πρέπει να σας πω ότι στην ιστορία πάντα της ανθρωπότητας δύο τάσεις υπήρχαν. Δεν ήταν ούτε τρεις ούτε τέσσερις. Αυτοί που υπερασπίστηκαν τη βαρβαρότητα των συστημάτων και αυτοί που γνωρίζοντας ποια είναι η πραγματικότητα, παλεύουν να την ανατρέψουν και να την αλλάξουν. Και να ξέρετε, θα επαναλάβω, ότι οι θύελες και οι καταιγίδες προμηνύονται από τη λιακάδα. Εκεί που είστε σίγουροι και εκεί που νομίζετε ότι όλα πάνε καλά και εκεί που εσείς έχετε εγκαταλείψει ακόμα και τις ιδέες μιας εναλλαγής της κοινωνίας επειδή χαμογελάτε, να ξέρετε ότι θα ξεσπάσει αργά ή γρήγορα. Και όταν βγουν οι λαοί στο προσκήνιο, τότε θα συντριβεί και αυτή η πραγματικότητα.